Εδώ και αρκετούς μήνες η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, η κυρία Παγώνη, αναφερόταν στο πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει η εστίαση έτσι ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα συνωστισμού στις πλατείες. Μαζί μας λοιπόν η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά, η κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας. Χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστώ και για την υπομονή που περιμένετε, μιας και η επικαιρότητα έτρεξε λίγο παραπάνω λόγω μιας άσχημης είδησης από το Ρέθυμνο. Θέλω όμως ένα πρώτο σχόλιο. Πριν περίπου από 2 μήνες, μέσα από τη δική μου εκπομπή, είχαμε μιλήσει και είχατε πει πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει η εστίαση και πόσο θα μειωνόταν αυτός ο συνωστισμός στις πλατείες. Πράγματι, σήμερα οι πλατείες είναι άδειες. Όμως πριν από λίγο σε ζωντανές συνδέσεις στο Ηράκλειο και στα Χανιά, είδαμε πραγματικά εντυπωσιακή συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έχει κατεβεί μαζικά στα στέκια. Είναι κάτι που σας τρομάζει? Δεν με τρομάζει, είναι αναμενόμενο. Είναι οι πρώτες μέρες. Τις πρώτες μέρες ο κόσμος ήθελε να βγει έξω, ήθελε να αλλάξει αυτό το σκηνικό κλεισμένος μέσα στα σπίτια του. Είναι λογικό, υπήρχε μια πίεση πολύ μεγάλη για ένα χρόνο και ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να χαρούν τη φοιτητική τους ζωή, δεν μπορούσαν να πάνε σε ένα μπαρ να πίνουν το καφέ τους, να πίνουν το ποτό τους. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ στο να υπάρχουν 4-5 πλατείες όπου συγκεντρωνόντουσαν όλοι εκεί, ενώ τώρα θα πάνε σε καταστήματα, σε μπαρ, τα οποία θα είναι οργανωμένα με τις αποστάσεις των τραπεζιών, με τις καρέκλες, με τις μάσκες τους και βέβαια με τον έλεγχο που θα υπάρχει στον ιδιοκτήτη του κάθε καταστήματος για να τηρεί τους κανόνες. Νομίζω έπρεπε να γίνει, σωστά έγινε και καλά έκανε ο κόσμος ο οποίος βγήκε έξω για να αισθανθεί καλύτερα και να μπει, να καταλάβει ότι έχει γίνει μια αλλαγή. Ήταν πολύ σημαντικό. Βεβαίως υπάρχει πιθανότητα, εάν δεν προσέξουμε, να δούμε σε 10 μέρες και μια αύξηση ελαφρά των κρουσμάτων. Κυρία Παγώνη, συγγνώμη που διακόπτω, θέλω να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και βεβαίως εσείς θα μου απαντήσετε. Έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου, όπου η Κύπρος πριν από περίπου 3 εβδομάδες επανήλθε σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό δραστηριοτήτων, άνοιξε τα καταστήματα, άνοιξε τα σινεμά και από χθες η Κύπρος για 2 εβδομάδες μπαίνει σε ένα σκληρό lockdown. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα να συμβεί στη χώρα μας αυτό αν δεν προσέξουμε? Εγώ πιστεύω ότι εάν προσέξουμε και προχωρήσουν εμβολιασμοί όπως έχουμε σχεδιάσει, δεν θα μπούμε σε lockdown και δεν θα επιστρέψουμε στο παρελθόν. Κανένας δεν θέλει αυτή την επιστροφή, γιατί θα είναι μεγάλη καταστροφή για τα μαγαζιά, θα είναι μεγάλη καταστροφή για όλους αυτούς τους ανθρώπους και τη στιγμή που μπαίνουμε στο καλοκαίρι και περιμένουμε τουρισμό, περιμένουμε να ανοίξουν ξενοδοχεία, περιμένουμε ειλικρινά να αλλάξει η ζωή μας. Θα είμαστε όλοι προσεκτικοί, θα φοράμε τις μάσκες, θα τηρούμε τις αποστάσεις, θα βγαίνουμε έξω και θα δηλώσουμε όσοι δεν έχουν δηλώσει στις ομάδες, ιδιαίτερα στις ηλικίες 60-65 που είναι χαμηλή συμμετοχή για εμβολιασμούς, θα πρέπει να δηλώσουν να εμβολιαστούν, γιατί το εμβόλιο είναι η βοήθεια που θα έχουμε, η σωτηρία που θα έχουμε για να βγούμε από αυτή την νόσο που είναι επιθετική, μολυσματική και μας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Κυρία Παγώνη, εμείς σήμερα εδώ έχουμε θερμοκρασίες 35 με 40 βαθμούς. Υπήρξαν περιοχές που φλέρταραν και με τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ξέρετε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Υψηλές θερμοκρασίες βοηθούν πάρα πολύ στη μη μετάδοση της νόσου, στον ιό δηλαδή αυτό, στο να μην μεταδίδεται. Γι' αυτό και πάντα το καλοκαίρι αυτοί δεν έχουν μεγάλες μεταδόσεις, συγκριτικά με το χειμώνα που η μετάδοση είναι μεγάλη. Επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι των εμβολιασμών και θα σας πάω εκεί, είναι εντυπωσιακή πραγματικά η συμμετοχή των ηλικιών από 30 έως και 49. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους νέους και πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι νέοι πραγματικά κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια και πρέπει να προχωρήσει η ζωή τους. Είναι μπράβο τους, είναι νέα παιδιά οι οποίοι είδαν ότι με τα κρούσματα αυτά που είχαμε και στις ηλικίες τις νέες που είχαμε που νοσηλευόντουσαν στα νοσοκομεία θα έπρεπε λοιπόν να προχωρήσουν και να μπουν και αυτοί στους εμβολιασμούς. Επειδή οι ηλικίες 30-55 είναι ηλικίες που ουσιαστικά αποτελούν και την δυναμική δραστηριότητα, δηλαδή αυτές οι ηλικίες είναι που κινούνται περισσότερο. Όταν πάμε σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες,
Έχουμε μια πιο ουσιαστική θωράκηση όσον αφορά την ανοσία της αγέλης σε σχέση εννοείται με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Θα έχουμε πολύ μεγάλη θωράκηση, γιατί είναι η ηλικία της δραστηριότητας. Η ηλικία που βρίσκεται συνέχεια στο δρόμο, που λέμε σε εισαγωγικά. Οι άνθρωποι που δουλεύουν, που τρέχουν, που πάνε, που διασκεδάζουν, είναι αυτές οι ηλικίες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα και να κάνουμε αυτό το τείχος σχετικής ανοσίας, που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Επειδή κάνετε έκκληση και το έχω ακούσει πολλές φορές, έχετε αποδομήσει αρκετά και αυτό που συμβαίνει μετά από τον εμβολιασμό, κάποιες μικροπαρενέργειες? Δηλαδή, σας άκουσα να λέτε ότι ακόμα και αν 2 ημέρες έχουμε πυρετό, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και η αλήθεια είναι ότι όσο νεότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο έντονα αντιδρά και το νοσοποιητικό του σύστημα, σωστά? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να το ξέρετε. Μπορεί σε κάποιους οργανισμούς, είναι μικρό το ποσοστό, να κάνει πυρετό για 2 και για 3 μέρες. Δεν πρέπει να φοβηθούν, θα κάνουν το εμβόλιο, θα πάρουν ένα αντιπυρετικό, θα καθίσουν στο σπίτι και μετά θα είναι μια χαρά. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα συμπτώματα μετά τους εμβολιασμούς. Εσείς, κυρία Παγώνη, περιμένατε αυτή τη μεγάλη συμμετοχή από τους νέους, από τους νέους ανθρώπους? Ναι, εγώ το περίμενα, να σας πω κάτι. Εγώ πάντα στη ζωή μου πιστεύω στους νέους, και επειδή έχουμε επαφή ειδικά με τους νέους φοιτητές ιατρικής στα νοσοκομεία μας και βλέπω πώς σκέφτονται, τι κάνουν κλπ. Ήμουν σίγουρη ότι θα προχωρήσουν έτσι. Λοιπόν, είπατε χθες στην δημόσια τηλεόραση ότι μέσα Σεπτεμβρίου θα πετάξουμε τις μάσκες. Το πήγατε λίγο πιο νωρίς. Πριν από ένα μήνα που είχαμε μιλήσει μέσα από την εκπομπή μου, είχατε πει ότι εκεί κάπου μέσα στο Δεκέμβριο θα μπορούμε να αφαιρέσουμε τις μάσκες. Τον Οκτώβριο σας είπα. Τον Οκτώβριο, σωστά. Γιατί το πάμε νωρίτερα? Είστε ικανοποιημένοι από αυτό που συμβαίνει με τους εμβολιασμούς? Γιατί τρέχουμε τους εμβολιασμούς. Mm-hmm. Εάν δεν τους τρέχαμε και δεν έρθουν οι ποσότητες που πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθουν και έχουν παραγγελθεί και θα έρθουν, βεβαίως θα σας έλεγα για Οκτώβριο. Τώρα όμως, επειδή πάμε πολύ πιο γρήγορα και πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι να κάνουμε ένα τείχος ανοσία, δηλαδή τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, γύρω στο 80%, θα μπορέσουμε κατά τις 15-20 Σεπτέμβρη να πετάξουμε τις μάσκες. Μάλιστα. Όσον αφορά το καλοκαίρι, θα είναι ένα καλοκαίρι που θα θυμίζει περισσότερο κανονικότητα σε σχέση με πέρυσι? Δεν το συζητάμε. Πέρσι ήταν τελείως διαφορετικά. Φέτος θα έχουμε τις μάσκες, θα προσέχουμε τις αποστάσεις. Αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί θα μπορούν σε ένα χώρο να καθίσουν 2 και να βγάλουν τη μάσκα να μιλήσουν. Θα μπορεί να γίνει και αυτό. Όμως πέρσι ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Καταρχήν πέρσι δεν είχαμε τους εμβολιασμούς, mm-hmm. που σημαίνει ότι ήμασταν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Μεγάλο το ρίσκο το περσινό, αν βγάζαμε μάσκα ή δεν είχαμε αποστάσεις. Φέτος είμαστε διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό από το περσινό. Και βέβαια μετά το Σεπτέμβρη τα πράγματα θα είναι καλά, αν έχουμε τελειώσει ο εμβολιασμός στο ποσοστό που θέλουμε για σχετική ανοσία, για να αισθανθούμε αυτό που λέμε ελεύθεροι. Μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω, κυρία Παγώνη. Την περασμένη εβδομάδα η κυρία Παπαευαγγέλου άφησε να εννοηθεί ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί, θα δοθεί στη δημοσιότητα ένας οδικός χάρτης ελευθεριών για αυτούς που θα έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις. Έχετε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό? Ναι, θα όντως έτσι είναι, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει μια τελική απόφαση. Αυτό θα ανακοινωθεί. Κάποιοι που έχουν εμβολιαστεί με τις 2 δόσεις, να σας πω κάτι, θα υπάρχει μια ελευθερία και ένα κίνητρο για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι οι ελευθερίες που θα δοθούν στους εμβολιαστέντες... Αυτές ελευθερίες σε συγκεκριμένα μέρη. Σε συγκεκριμένα μέρη, βεβαίως. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι προσωπικό δικαίωμα του κάθε ενός που θα κάνει με το εμβόλιο. Δεν θα πας σε ένα νοσοκομείο και δεν θα φοράς μάσκα. Ή δεν θα μπεις στο σούπερ μάρκετ και δεν θα φοράς μάσκα. Δεν θα πας σε ένα κατάστημα που έχει κόσμο και δεν θα φοράς μάσκα. Απλώς θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να δώσουμε κίνητρα στους άλλους οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Άρα να εμβολιαστούν για να καταλάβουν ότι θα είναι πιο ελεύθεροι. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να ευχηθώ σε όλους ειλικρινά να έχουν υγεία, χρόνια πολλά και πιστεύω να βγούμε από αυτή την ιστορία γρήγορα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.